Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιεστηρίο. Λοιπόν, να πάμε στο κύριο Συντηχάκη. Να πάμε. Κύριο Συντηχάκη, χωρίς καμία παρεμηνία, συμπήρθε με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο εναντίον. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Όχι, απλώς μια επισήμανση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβερνητικό κόμμα. Είπα και πρωτήτερα ότι επάξια. Είναι κυβέρνηση και κυβέρνηση. Δεν είπα εγώ αυτό. Ούτε το φοβόμαστε. Αλλά κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις. Αν είναι. Για φανταστείτε. Προσέξτε. Για φανταστείτε. Με δημοκρατία βγήκαμε. Για φανταστείτε να πηγαίναμε. Να ενδίδαμε. Και να πηγαίναμε σε μια κυβέρνηση μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και να ερχόμαστε τώρα να ψηφίζαμε προαπαιτούμενα. Δεν το φανταζόμαστε. Και μεταξύ του. Εκτός από τους πέντε που ψήφισαν τα προαπαιτούμενα, να ήταν και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και μάλιστα ως κόμμα στην κυβέρνηση. Για φανταστείτε. Ούτε το δημοκρατικό τρόπο. Για φανταστείτε. Θα έπρεπε να κάνουμε καράβι να φύγουμε. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Λέγαμε έχουμε προσδιορίσει το ρόλο μας ως κόμμα της εργατικής τάξης. Υπερασπίζουμε τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Και μάλιστα ανοίγουμε ένα διαφορετικό δρόμο για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την ίδια. Με ένα διαφορετικό τύπο οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας. Κατά συνέπεια, όταν απευθυνόμαστε, κάνουμε κριτική απέναντι στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε κριτική απέναντι σε μια πολιτική που υπηρετεί τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, όπως τον υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ. Να σας πω κάτι, μέσα στη Βουλή πόσα κόμματα είναι, 8 δεν είναι? 8 είναι. Τα 7 κόμματα μας στην κυριολεξία, με όποιες διαφορές έχουν, έχουν όμως ένα κοινό παρανομαστή. Να υπηρετήσουν αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Το μόνο κόμμα που έχει μια διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία που υπηρετεί άλλο δρόμο ανάπτυξης είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και ας πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε δει αυτόν τον δρόμο κάπου να έχει λειτουργήσει ώστε να πάμε και εμείς εκεί. Θα σας πω το εξής. Ο κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο του λέτε χρόνια τώρα. Ότι αυτό που ζήσαμε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που πραγματικά εκεί ο κόσμος είχε και παιδεία, είχε και υγεία, δεν υπήρχε ανεργία, υπήρχε εξασφαλισμένη δουλειά, υπήρχε εξασφαλισμένη κοινωνική ασφάλιση. Κοινωνική ασφάλιση. Οι αιτίες που ανατράπηκαν αυτές τις χώρες είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι ακριβώς γιατί ανέρεσαν τους βασικούς νόμους της σοσιαλιστικής ανάπτυξης και οδήγησαν την οικονομία τους στην οικονομία της αγοράς. Και κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Μήπως ζήλεψαν τη ζωή του Άρα, ορίστε. Μήπως ζήλεψαν τη ζωή του Άρα. Ενώ πριν ήταν πανευτυχής, κύριε Συντηχάκη, τώρα τι συζητάμε τώρα. Κοινωνίες με τον Τσαουσέσκου ήταν πανευτυχής. Σας είπα, κοιτάξτε. Κοινωνίες με τον Τσαουσέσκου ηγέτη ήταν πανευτυχής. Τις είχε το κουκουέ εσωτερικού, η ΕΑΡ και όλοι εκείνοι που ενσωματώθηκαν στον συνασπισμό τότε και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην κάνουμε έτσι. Όχι εντάξει, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Για τον κύριο Γλέζο μιλάτε. Για ποιον? Για τον κύριο Γλέζο μιλάτε, για ποιον μιλάτε? Επειδή κυκλοφορούν φωτογραφίες. Αναφέρομαι σε όλους όσους. Ανελεύθερα, δεν ήταν ανελεύθερα καθόλου αυτά. Σε όλους όσους ήταν στο κουκουέ εσωτερικού την ΕΑΡ και προστάτευε ο Τσαουσέσκου και το κουκουέ εσωτερικού εκείνη τη εποχή. Τα θυμόμαστε όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα η Ελλάδα έχει πραγματικά όλες τις προϋποθέσεις να έχει μια δική της αυτόνομη ανάπτυξη. Γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Να έχει μια τέτοια αυτόνομη ανάπτυξη. Θα μπορούσε να έχει και βιομηχανική ανάπτυξη και αγροτική παραγωγή. Από το ίδιο πρόσωπο του κ. Και αγροτική παραγωγή. Από τη μια με δείχνει ως κουκού εσωτερικού που μου στήριζε, που με στήριζε ο Τσαουσέσκου, δηλαδή το πιο σκληρό πρόσωπο. Δεν αναφέρθηκα σε του σοσιαλισμού. Ναι. Είπατε κουκού εσωτερικού και ξέρετε ποιο είμαι. Και ξέρετε ποιο είμαι. Λέω λοιπόν το εξή. Απ' τη μια λοιπόν δεχόμαστε μια σειρά στελεχών ηγετικών, ιστορικών όμως, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν σχέση με την αριστερά εδώ και 50 χρόνια και 60 χρόνια και παίρνουμε την ρετσινιά, αν θέλετε, και την κριτική ότι μας κάλει το Τσαουσέσκου και απ' την άλλη είμαστε στο δρόμο του καπιταλισμού και της καπιταλιστικής ανάπτυξης
Άρα εμείς έχουμε δύο αντίθετες, αν θέλετε, και διαφορετικές από το ίδιο πρόσωπο, από το ίδιο πολιτικό χώρο. Εγώ, κύριε Πουλάκη, πάντως δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Δεν αναφέρθηκα προσωπικά σε εσάς. Αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Δεν ξέρω που ανήκει. Δεν ξέρω που ανήκει. Δεν ξέρω που ανήκει. Ειλικρινά, συγγνώμη, δεν ξέρω που ανήκει ο κύριος Πουλάκης. Αναφέρομαι όμως στον πολιτικό φορέα που είχαν εκφραστεί κατά τη δεκαετία του 70 και του 80. Είχαν εκφραστεί από το 80 που θυμάμαι, 70 βεβαίως. Δεν θυμάμαι, αλλά 80 που θυμάμαι. Βεβαίως. Αυτό όμως δεν αναιρεί. Καλά, δεν πειράζει. Όχι, τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι έπρεπε να ανατραπούν οι σοσιαλιστικές χώρες συμπεριλαμβανομένου και της Ρουμανίας. Αντιθέτως, υπήρχαν τα περιθώρια και στο βαθμό που έλυναν τέτοιου είδους προβλήματα και υποχωρήσεων που έκαναν απέναντι στον κεντρικό σχεδιασμό και στους νόμους της σοσιαλιστικής ανάπτυξης, να δώσουν το περιθώριο να οδηγήσουν τα πράγματα προς τα μπρος, προς όφελος του λαού, των λαών τους. Η ανατροπή η οποία έγινε ωφέλησε τους λαούς της γης. Αντιθέτως, βλέπουμε σήμερα. Συγγνώμη, μήπως ζούσαν όλοι αυτοί μια θηλιά στο λαιμό και θέλουν να απελευθερωθούν τη θηλιά αυτή. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το ότι μπήκανε μέσα. Για να μπουν μέσα αυτοί όλοι που λέτε εσείς, δηλαδή ο Γέλτσιν και διάφοροι άλλοι, προηγήθηκαν καθεστώτα τα οποία ήταν ανελεύθερα, που έσφυγαν τις θηλιές στο λαιμό του κόσμου. Όχι, είναι ψέματα. Ο Γέλτσιν και ο κάθε Γέλτσιν. Δεν τα έχετε διαβάσει. Ο Γέλτσιν και ο κάθε Γέλτσιν. Ναι. Είναι απότοκος, γιατί απότοκος μιας κατάστασης, η οποία σας ανέλησα προηγουμένως. Ανελευθερίας ήταν. Το ανελευθερίας το λέτε εσείς. Εγώ τι το λέω εγώ. Το ανελευθερίας το λέτε εσείς. Όχι, την ελευθερία. Ελευθερία. Σήμερα επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να επιλέξει σε 6 μήνες ένα άλλο κόμμα. Μπορεί. Αυτό είναι ελευθερία. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν έχει σταθερή δουλειά. Ναι. Όταν έχει το δικαίωμα στην παιδεία και στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλεια. Αλλά όχι στην άποψη. Όχι, είχες αλλά όχι στην γνώμη. Είχε και στην άποψη. Όχι τώρα, κύριε Σιντικάκη, μην τρελαθούμε ότι είχε στην άποψη. Εγώ έζησα σε αυτές τις χώρες. Είχε ελευθερία στην άποψη. Έζησα σε αυτές τις χώρες. Δεν έχετε ακούσει. Το πρόβλημα ήταν άλλο. Ήταν άλλο. Οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν τα πράγματα από τη δεκαετία του 60, όταν πραγματικά λοξοδρόμησε. Ενώ πριν ο Στάλιν, ο σοσιαλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Έφαγε 30 εκατομμύρια ανθρώπους, ήταν αυτός ο σοσιαλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Τώρα κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο ένας απαντάει πάνω στον άλλον, δεν έχει κανένα νόημα. Τη στιγμή που σήμερα συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά σας λέω ότι ο σοσιαλισμός, ακόμα και με αυτά τα οποία είχε, αποδεικνύεται ότι εάν υπήρχε θα ήταν πολύ πιο ανώτερος από αυτό που συμβαίνει σήμερα στον καπιταλιστικό κόσμο. Για να πάμε στο σήμερα. Καπιταλιστικό κόσμο. Δεν συνεχίζω, για να πάμε σήμερα. Πολύ γρήγορα. Καταρχήν, τώρα πέσαμε σε εμφύλιο πόλεμο αριστερών. Όχι, δεν είμαι αριστερός, κύριε Σιντικάκη. Όχι, εσάς. Μιλάω για τον κύριο Πουλάκη και τον κύριο Σιντικάκη. Δεν μιλάω για εσάς. Είσαστε δημοσιογράφος, είσαστε αντικειμενικός. Κοιτάξτε τα αριστερά. Όχι, αντικειμενικός δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι έντιμα υποκειμενικός. Αυτούς τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς δεν είμαι. Για αυτούς τους γεωγραφικούς προσδιορισμούς του ΚΚΕ έχει πάρει θέση. Έχουμε απαλλαγή από αυτά τα σύνδρομα δεξιός-αριστερός. Όποιο κόμμα και αν πάρετε. Υπάρχει αριστερή πτέρυγα, υπάρχει δεξιά πτέρυγα κτλ. Δεν είναι δύο πολιτικές. Όχι, δεν είναι 8 κόμματα δύο πολιτικές. Να ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου και να μιλήσω για αυτό. Πάντω μου πετάτε και τις πόντες. Μεταξύ άλλων μου τις πετάτε τις πόντες. Και μετά θέλετε να ολοκληρώσω για να πάτε στον επόμενο. Είπατε πριν από λίγο 8 κόμματα δύο πολιτικές. Είπα συγκεκριμένα. Πριν λέγατε 5. Υπάρχουν 8 κόμματα. Τα 7 κόμματα προφανώς έχουν διαφορές αφετηριακές. Μάλιστα. Στον τρόπο διαχείρισης της αστικής εξουσίας, βεβαίως, αλλά δεν αμφισβητούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Αυτό λέω. Υπάρχει από την άλλη το ΚΚΕ που υπηρετεί άλλη κοινωνία και άλλη οικονομία. Αυτό είπα. Απλά τα πράγματα. Όπως είναι σταθερά 5 κόμματα, 2 πολιτικές ή 8 κόμματα, 2 πολιτικές, το ΚΚΕ μένει σταθερό στις απόψεις τους, μόνο που μένει και σταθερό τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός λαός. Λίγο αλαζονικό αυτό, κύριε Πουλάκη. Λίγο αλαζονικό αυτό το οποίο λέτε. Λέω, που δεν είμαι κουκουέ. Ξέρετε, είναι στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγο αλαζονικό. Είναι στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι λέτε. Μπορείτε να βοηθάτε όπως θέλετε τον λαό στην προσπάθεια να εσείς. Ο λαό μα στήριξε και ουδέ λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Είναι το ίδιο που είχε πει και ο κύριο Πάγκαλο ότι όλοι μαζί τα φάγαμε για να κάνουν το λαό συνέλογο και συνυπεύθυνο. Για να μην κατέβει στον δρόμο, να μην απαιτήσει. Αλλά τα μέτρα σας είναι αιτία πολέμου. Λοιπόν, και δεν θα πάψει το ΚΚΕ να λέει στο λαό ότι ο μόνος δρόμος για να λυτρωθεί είναι να σηκώσει κεφάλι.
καμία ανοχή και καμία σε αυτές τις πολιτικές. Και ξανά και σας παρακαλώ πολύ όχι. Αλλά τελειώνοντας το 7 μήνο, 5 κόμματα ψήφισαν τα προαπαιτούμενα και το δημοσιογραφικό. Έτσι δεν είναι, κύριε Ξενάκη. Βλέπετε ότι στοϊκά περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω. Σας παρακαλώ πολύ, επιτρέψτε μου δύο λεπτά. Καταρχήν, θα επαναλάβω. Το να κατηγορήσει ένα κόμμα το οποίο έχει ένα χαμηλό ποσοστό ότι δεν δικαιούται να ομιλεί δείχνει πιστεύω αλαζονία και σίγουρα δεν δείχνει προοδευτικό. Όχι, να με υποστηρίξετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποιο το είπε αυτό, κύριε. Δεν είμαι δίπλα. Αφήστε με να μιλήσω. Όχι, ποιο το είπε αυτό. Να μιλήσω τώρα. Όχι, αφήστε με. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ αντιπαραθέτω. Σα παρακαλώ. Ποιο είπε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δεν ειρωνεύτηκε το κουκουέ και είπε. Καθόλου. Εσεί μπορεί να είστε σταθεροί σε αυτά που λέτε, αλλά είστε και σταθεροί σε χαμηλό ποσοστό. Όχι. Το ειρωνεύτηκε. Είπα ότι σταθεροί. Αυτό είναι ωραίο, δηλαδή. Τι είναι προοδευτικό, είναι το ακροδέμο σε αυτού μα. Τέλο πάντων. Μου επιτρέπετε λίγο. Κάθε κόμμα δεν πληρούμε. Δεν θέλω να. Είναι δυνατόν να μην πω για τον Πασόκ. Όχι, ότι έχει ξεφυγιστεί. Δεν είμαι κουκουέ. Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε μου επιτρέπετε λίγο να πω. Χωρί να μπω σε μία μικροκομματική στήρα αντιπαράθεση. Από εδώ και πέρα. Υπάρχει ελπίδα για τους Έλληνες που μας βλέπουν. Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα. Θα σας πω κάτι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Φέτος θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει από το παλιό και το νέο ΕΣΠΑ. Ξέρετε ότι ήμουνα για ένα χρονικό διάστημα υπουργός ανάπτυξης. Στο τέλος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει 12 δισεκατομμύρια ευρώ από το παλιό και το νέο πρόγραμμα. Δυστυχώς έχουμε απορροφήσει μόλις κάτι λιγότερο από 1,5 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν τα πει από αυτά, πώς έπρεπε να πάρει. Για το 2015 λέω. Για το 2014 η Ελλάδα, εμείς όταν αναλάβαμε το 2012, κύριε Κουρή, για να ξέρετε, είχε 37% απορροφητικότητα το ΕΣΠΑ και το 2014, σε δύο χρόνια το παραδώσαμε, είχε 85% απορροφητικότητα. Η Ελλάδα ήταν στις τρεις πρώτες χώρες σε απορροφητικά το ΕΣΠΑ. Γι' αυτό το λόγο το 2014 είχε δοθεί η δυνατότητα, παράδειγμα, να δώσουμε ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 500 εκατομμύρια, όχι από το έλλειμμα, αλλά το περίσσευμα, να σταθεροποιηθεί και να μην αυξάνεται η ανεργία. Αντίθετα, να πέφτει. Γιατί σας καταψήφισε ο κόσμος. Γιατί ένα άλλο κόμμα έσχισε τα μνημόνια. Μα γιατί σας καταψήφισε. Γιατί έσχισε τα μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Γιατί ήταν ευχαριστημένος ο κόσμος. Όχι, σας λέω, έσχισε τα μνημόνια, καταργούσε τον ένφια και αύξανε συντάξεις. Γι' αυτό το λόγο χάσαμε. Τώρα γιατί πήρε πάλι. Θα σας πω για το λόγο. Γιατί πήρε πάλι. Και σε αυτό θα σας απαντήσω. Σε όλα. Σε όλα θα με καταλάβετε. Γιατί του δώσανε, και το σέβομαι απόλυτα, του δώσανε άλλη μια ευκαιρία. Δηλαδή, αλλά λέω. Κοροϊδό είναι ο κόσμος. Μα γιατί με βάζετε. Κοροϊδό. Του δώσανε μια ευκαιρία, δεν είπα κοροϊδό. Του δώσανε μια ευκαιρία. Βέβαια το ότι λέει ο κ. Πουλάκης ότι καλά να πάθετε, μας ψηφίσατε και τώρα τα εφαρμόζουμε. Τι είπα εγώ τέτοιου πραγμανίδι. Δεν είπα έτσι. Καταλαβαίνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε ότι ο κόσμος σας ψήφισε ενώ ήξερε τα μέτρα. Τίποτα δεν ήξερε ο κόσμος. Σας ψήφισε επειδή ήταν δυστυχώς στενοχωρημένος, επειδή εμείς δεν τον πείσαμε και δεν καταφέραμε να μας εμπιστευτεί. Αλλά και από την άλλη επειδή σας έδωσε μια ευκαιρία ακόμα, επειδή είστε μια νέα κυβέρνηση. Αλλά. Εδώ και πέρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ελπίδα. Μπορεί να χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα, μπορεί με την σταθερότητα την πολιτική, μπορεί με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που ακούστε. Ακούω ότι πάνε να κάνουν ανακεφαλοποίηση με μόλις 10 δισεκατομμύρια ενώ χρήζονται 25. Και αυτό πολύ φοβάμαι ότι πάει να το κάνει η κυβέρνηση και πάει να το κάνουν κάποια συμφέροντα εκμεταλλευόμενη μία δύναμη κυβέρνηση. Θα σας πω εγώ, το διάβασα σήμερα σε κάποια blog. Ανακεφαλαιοποίηση. Ακούστε τι σας λέω. Σας λέω κάτι το οποίο. Ακούστε κάτι που σας λέω. 10 δις ανακεφαλαιοποίηση σημαίνει ότι. Εγώ σήμερα με δύο μεγάλους παράγοντες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Είναι πάνω από 17. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, επειδή θα κλείσουμε. Κύριε Σκρέκα. Να πω ότι πραγματικά, αν αποφασίσουν να κυβερνήσουν, εγώ το εύχομαι. Θα σας πω εύχομαι να βγαίνουν 10 χρόνια, μακάρι. Μακάρι. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα. Εδώ ζούμε, εδώ δουλεύουμε. Από τον ιδιωτικό τομέα είμαι. Η οικογένειά μου εδώ είναι. Δεν πρόκειται να πάω σε Αυστραλία να κάνω διαλέξει όπω η προηγούμενη αρχηγή. Σε 30 δευτερόλεπτα μπορείτε να μα πείτε γιατί επιλέξατε την Τζικώστα στην σοκομματική τέτοια τη Νέα Δημοκρατία. Σε 30 δεύτερα όμω. Σε 30 δεύτερα μπορώ να σα πω ότι η Νέα Δημοκρατία, να ξέρετε ότι όποιο και να βγει αρχηγό, όλοι θα συστρατευτούμε και θα τον υποστηρίζουμε. Θα βγει περισσότερο ενωμένη και δυνατή. Εγώ προσωπικά σέβομαι και τιμώ. Είναι όλοι άξια στελέχη. Και ο Βαγγέλης ο Μαϊμαράκης, ο οποίος πέτυχε, μας οδήγησε σε ένα αξιοπρεπέστατο αποτέλεσμα. Και ο κ. Μητσοτάκης με συγκεκριμένη ταυτότητα. Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, θαραλέος πολιτικός. Εγώ επέλεξα έναν άνθρωπο από τη νέα γενιά στελεχών της Δημοκρατίας, γιατί το γνωρίζω για τις ικανότητές του ως Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που συνεργαστήκαμε όταν εγώ ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμβολίζει. Και καταρχήν ξέρω τη δημιουργικότητά του και τον εντατικό τρόπο που εργάζεται. Μάλιστα. Κατά δεύτερο, ξέρω με ποιο διεκδικητικό τρόπο διεκδικούσε πράγματα για το λαό του, για το
για τους συμπολίτες του και για την περιφέρεια του και για τον τόπο του. Και κατά τρίτον, ενέχει ένα συμβολισμό που λέει, που δείχνει τη θέλησή μας να ακούσουμε τον κόσμο και το λαό. Για ανανέωση. Που λέει, αλλάξτε για να σε εμπιστευτούμε ξανά. Μάλιστα. Πιστεύω, σεβόμενος όλους και τιμώντας όλους, και σας λέω, ενωμένη και δυνατή η Νέα Δημοκρατία θα βγει. Και πολύ πιο δυνατή από αυτή τη διαδικασία. Και ανανεωμένη φυσικά. Νομίζω απαντήσατε. Λοιπόν, θέλω για να κλείσουμε να πω ότι εμείς θα κρυφθούμε από τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσουμε κάθε μέρα και από δύο ακόμα πράγματα. Πρώτον, από τον τρόπο μετά την αξιολόγηση που θα μπει στο τραπέζι να συζητήσουμε αυτό που έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, που έγινε με δική μας, αν θέλετε, διαπραγματευτική μέθοδο και αξία, το χρέος, που ζητάμε την απομείωση και που αυτό θα είναι ένα βασικό, αν θέλετε, σημείο για να προχωρήσουμε. Και το τρίτο, θα κρυφθούμε από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αν σε 20 μήνες έχουμε φέρει την οικονομική σταθερότητα, έχουμε δημιουργήσει τους όρους για οικονομική ανάπτυξη και είναι το τέλος για να είμαστε στα μνημόνια, δηλαδή για να βγει χώρες αγορές. Και να μην ξεχνάμε ότι στις αγορές σταματήσαμε να είμαστε το 2010, δηλαδή μετά από μια πολύχρονη πολιτική παρουσία σπατάλης, αν θέλετε, του δημόσιου χρήματος, διασπάθησης, όπου ζούσαμε με δανεικά τα οποία τα μοιράζανε δεξιά και αριστερά σε ένα ρουσφετολογικό κράτος από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εμείς μας έλαχε ιστορικά, αν και δεν έχουμε καμία, αν θέλετε, ευθύνη, να βγάλουμε τη χώρα μέσα σε αυτό το 20ο με δυσκολία στον δρόμο της ελπίδας. Και εκεί θα κρυθούμε. Και εκεί, αν θέλετε, σε 20 μήνες θα μπορέσουμε να πούμε ή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε, ή απέτυχε, ή αν θέλετε, ήταν σε ένα δρόμο, όπως λέει το ΚΚΕ, καπιταλιστικό, και δεν είναι ο μακρύς δρόμος προς το σοσιαλισμό που αυτό σημαίνει. Λοιπόν, να μην βάζετε. Ότι το σοσιαλισμό τον βλέπουμε τώρα ως επίκαιρο και αναγκαίο και τον παραπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δευτέρα παρουσία. Γι' αυτό λοιπόν, ο λαός πρέπει να βρει δύναμη και κουράγιο να κατέβει στον δρόμο. Αύριο λοιπόν, 6,5 ώρα στην Ομόνοια, σε όλες τις πόλεις. Το πανεργατικό μέτωπο, στο Υπουργείο Εργασίας. Αύριο στην Ομόνοια, 6,5 το απόγευμα. Συναδέλφους από άλλα κόμματα δέχεστε ή όχι? Το ίδιο στις 22 του μήνα και το ίδιο στην απεργία 12 του Νοέμβρη. Θα πάει μαζί με το ΚΚΕ. Εγώ απλά ρωτάω αν η πρόσκληση ισχύει και για άλλους δημοσίες αντιπολίτευσης από άλλα κόμματα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστούμε πολύ τους τρεις σας. Επιστρέφουμε. Ο κ. Χαράλαμπος Γκότσος, καθηγητής οικονομικών, ο κ. Μιχάλης Μασουράκης, επικεφαλής οικονομολόγος στο ΣΕΒ, και ο συνάδελφος οικονομικός συντάκτης ο Σταμάτης Ζαχαρός, να κουβεντιάσουμε λίγο για την καθημερινότητα, την οικονομία, συντάξεις και αγορά. Τα δικά σας ερωτήματα, τα οποία τα περιμένουμε. Σε δύο λεπτά επιστρέφουμε.